Καλώ ήρθε πίσω στο Daily Show. Ονομάζομαι Τέρχα Τζιερεμία και αυτό είναι το show στο οποίο μπορεί να άρχισε και να ενημερώνει σωστά και ηθικά κάθε μέρα για θέματα που σου αφορούν. Αν είσαι καινούριο σε αυτό το κανάλι, πάτσε το κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή και οπωσδήποτε smash the like button και σε αρκινοποιήσει αυτό το βίντεο να φύγει αλήθεια προ τα έξω. Ουσιαστικά έχουμε την έναρξη τη νέα τηλεοπτική σε εισαγωγικά σεζόν. Και θέλω να σου πω ότι από εδώ και πέρα, Δευτέρα με Παρασκευή θα με βλέπει, θα βλέπει το Daily Show. Για την ώρα εδώ στο YouTube δεν ξέρω τι επιφυλάσσει το μέλλον για εμένα. Γιατί ξέρει τι, τι συμβαίνει στο κανάλι αυτό και γενικότερα. Δεν θα πω κάτι περαιτέρω. Αλλά είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το Daily Show όμω δεν θα σταματήσει. Επίση υπάρχει και ένα show στο κανάλι μου στο Rumble. Και αν θέλει, μπορεί να κατεβάσει την πλατφόρμα, την εφαρμογή και να με ακολουθεί και εκεί πέρα, rumble.com. Να δει τα βίντεο που έχω ανεβάσει εκεί πέρα. Να σου πω πώ θα κινηθώ. Εδώ δεν μπορώ να πω πολλά από εδώ και πέρα σχετικά με τα εμβόλια και δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα για αυτό το ζήτημα. Οπότε όλο αυτό το περιεχόμενο θα μεταβεί εκεί πέρα. Μέχρι να φτιαχτεί η νέα μου πλατφόρμα, νέα δωρεάν social media πλατφόρμα και από εκεί πέρα βλέπουμε. Στο πρώτο σχόλιο από κάτω θα βρει οτιδήποτε θέλω να βρει μέσα σε ένα link, να το πατά συχνά πυκνά να βλέπει τι παίζει. Και ξεκινάμε ευθύ αμέσω με το πρώτο επεισόδιο για αυτή την εβδομάδα. Και να ευχηθώ για καλή εβδομάδα σε όλου. New York Federal Reserve now sees inflation at 5,2% in one year. 5,2% μέσα σε ένα χρόνο βλέπει η κεντρική τράπεζα της Νέας Υόρκης. 4% in 3 years, 4% σε 3 χρόνια. A series high with large expected price rises in food, rent and medical costs. Υπάρχει λοιπόν αύξηση στο φαγητό, στα ενίκια και στα είδη της υγείας. Το νούμερο 2. Gasoline prices hit 7 year high even as demand falls for fourth straight week. Για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα λοιπόν, οι τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής της βενζίνης χτυπάνε το ανώτατο των 7 χρόνων, των τελευταίων 7 χρόνων. Ενώ η ζήτηση πέφτει. Έχουμε τεράστια αύξηση των τιμών. Θα συνεχίσω τώρα λίγο με κάποια νέα που έχουν σχέση με κρυπτονομίσματα, γιατί ξέρω ότι πολλούς από εσάς τους ενδιαφέρει κάτι τέτοιο Να πω ότι στο σερβερ μου στο Discord που θα το βρεις δωρεάν Αν πατήσεις το πρώτο link στο σχόλιο από κάτω Θα βρεις τις τοποθετήσεις μου σχετικά με τα κρυπτονομίσματα Που δεν έχω μπει, που έχω μπει Αυτή τη στιγμή λίγο πριν ξεκινήσει η κάθοδος είχα πουλήσει τα πάντα Τώρα περιμένω να πέσουν κι άλλο Και πάμε στα νέα US Treasury Other agencies consider launching a formal FSOC examination to crack down on crypto stablecoins like Tether, setting threats to financial stability. Αρχίζουν και κυνηγάνε άλλα stablecoins όπως το tether, tether. Δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς. Δεν έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο καθόλου. Παρ' όλα αυτά, είναι σοβαρό αυτό. Εγώ έχω εκτιμήσει ότι το bitcoin θα είναι το νέο δολάριο και βασικά, να το πω και πιο σωστά επειδή ετοιμάζουν μια παγκόσμια κυβέρνηση, το bitcoin θα είναι ο βασικός μηχανισμός από τη στιγμή που θα το κάνουν regulate όμως και μετά, το 2023 περιμένουμε να τα κάνουν όλα regulate. Να βρουν δηλαδή τρόπο να τα ελέγξουν. Κάποιοι λένε δεν μπορούν να ελεγχθούν. Εντάξει, άποψή σα, εγώ πιστεύω ότι μπορούν να ελεγχθούν όλα και πιστεύω ότι το bitcoin θα είναι το παγκόσμιο νόμισμα, το παγκόσμιο κοινό νόμισμα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Όταν ειδικά βλέπω κάτι τέτοια ότι θα προσπαθήσουν να τεμαχίσουν άλλα crypto stable coins like Tether, κάτι πρέπει να σου κάνει ένα καμπανάκι μέσα στο μυαλό. Πάμε σε άλλα νέα. Το Litecoin, ένα άλλο κρυπτονόμισμα και τελειώνω με τα κρυπτονόμισματα εδώ πέρα, πέφτει. Και θα σου δείξω εδώ πέρα πώς λειτουργούν τα fake news, έτσι. Ποια είναι τα πραγματικά fake news βασικά. Πέφτει γιατί πρώτα ανέβηκε σε fake news ιστορία ότι κάνει ένα deal με τη Walmart το οποίο θα το χρησιμοποιεί η Walmart, θα χρησιμοποιεί δηλαδή, το Litecoin στην Walmart και αυτό ποιος το είπε, το Reuters δηλαδή το Reuters δημοσίευσε ψεύτικα νέα fake news και το αποτέλεσμα ήτανε απλά να πέσει πάρα πολύ το Litecoin αφού πρώτα ανέβηκε, βγαίνει λοιπόν η Walmart και λέει ότι crypto payments announcement is fake news, Litecoin tumbles after a spike. Αυτά για τα fake news και γενικότερα για όλο αυτό το σύστημα. Θα μείνουμε λίγο σε νέα του εξωτερικού. Όπως ξέρει, μαζέψαν υπογραφές στην πολιτεία της Καλιφόρνια να διώξουν τον Gavin Newsom. Τον κυβερνήτη τη Καλιφόρνια είναι οπωσδήποτε με τη μεριά του Biden, δηλαδή Democrat. Με τον Κουόμο τα καταφέραμε περίφημα και τον διώξαμε από τη Νέα Υόρκη, δρόμο Κουόμο. Τώρα έχουμε λοιπόν την Καλιφόρνια των Νιούσομ. Επειδή έχουν εκλογέ εκεί πέρα και σε περίπτωση που δεν ξέρει, μαζεύσαν υπογραφέ. Νομίζω 1,5 εκατομμύριο υπογραφέ. Όποιο θυμάται το ακριβές νούμερο να μου πει στα σχόλια από κάτω. Για να τον διώξουν. Μαζεύτηκαν υπογραφέ, προσπαθήσαν να τι βγάλουν άχυρε, δεν το καταφέρανε και τελικά γίνονται εκλογέ πριν την ώρα του, με σκοπό να διώξουν τον Νιούσο. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα το εξή. Κάποιοι Ρεπουμπλικανοί πήγανε να ψηφίσουν πάλι στα μηχανήματα, πάλι στα μηχανηματάκια, και φαίνονται ότι ήδη έχουν ψηφίσει. Δυστυχώ πάλι έχουμε φαινόμενα νοθεία. Και αυτή η νοθεία πάλι στηρίζεται σε επιστολικέ ψήφου, αλλά και σε αυτό που σου λέω ότι βάλανε πλασματικά ότι ψηφίσανε, ψέματα ότι ψηφίσανε. Πρέπει να ξέρει ότι στη ΣΥΠΑ χαρακτηρίζεσαι είτε ω Democrat είτε ω Republican. Ένα από τα δύο είσαι, δεν μπορεί να είσαι κάτι άλλο και μάλιστα είναι registered όλοι αυτοί. Σε ένα από τα δύο κόμματα. Όταν λοιπόν πηγαίνει και βλέπει ότι έχει ήδη ψηφίσει, ενώ εσύ δεν ψήφισε, κάτι σημαίνει αυτό εδώ. Στην Ελλάδα αυτό το σύστημα το κάνουν 30 λεπτά πριν κλείσουν οι κάλπε στα άτομα που δεν έχουν πάει να ψηφίσουν. Δηλαδή, όταν σου λέει μια καμπάνια marketing στο Facebook ή στην τηλεόραση να μην πα να ψηφίσει, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει γιατί δείχνει πόσο ιδιώτη είσαι. Είναι καμπάνια marketing το να σου πούνε να μην πα να ψηφίσει. Κάποιοι λοιπόν το τρώνε τον παπά, δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν. 30 λεπτάκια όμω πριν, αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι πηγαίνουν σε κάποια συγκεκριμένα counties εδώ πέρα στην Ελλάδα και του βάζουν να ψηφίσουν. Όλα αυτά με μαθηματικά με νούμερα και έτσι παίρνουν παραπάνω κόμματα. Κάποια, κάποιοι σαν το κοινάλ παίρνουν παραπάνω ψήφου. Αυτό είναι η αλήθεια. Some self-identified Republicans claim they arrived at their polling centers to cast their ballots. In the California recall election, only to be told they, they had already voted. Πήγανε να ψηφίσουνε και του είπαν ότι κύριοι ψηφίσατε ήδη. Αυτά από την Καλιφόρνια. Και τώρα έχω ένα τελευταίο νέο ε, το οποίο θα σε κάνει να γελάσει. Το ανέβασα και στο Instagram το οποίο ήταν απίθανο πραγματικά. Ε, ο Τζο Biden... Έχει συνήθειο, ξέρει, τα παιδάκια να τα έχει από κοντά. Δεν θα πω κάτι παραπάνω από αυτού. Και τελικά βγήκε μια φωτογραφία με κάτι παιδάκια. Όμω, τα παιδάκια αυτά φορούσαν καπέλα μάγκα. Του Ντόναλτ Τραμπ δηλαδή. Και μπλούζε που έλεγαν ότι ο αρχηγό θα γυρίσει πίσω. Να σου δείξω την εικόνα να πάθει λίγο σοκ. Ήταν πάρα πολύ αστείο. Η εικόνα είναι αυτή εδώ. Βλέπει τον Τζο Μπάιντεν και από δίπλα βλέπουμε παιδάκια που φοράνε καπέλο Make America Great Again. Τραμπ. Εδώ πέρα ο άλλο λέει ότι ο Ντόναλτ Τραμπ θα είναι πίσω. Είναι πάρα πολύ αστεία εικόνα. Πάρα πολύ αστεία εικόνα. Και πάνω αριστερά βλέπουμε και ένα κουτί το οποίο γράφει ένα συγκεκριμένο γράμμα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ πραγματικά γέλασα όπω και όλοι εσεί. Πάμε τώρα παρακάτω σε κάποια πολύ σοβαρά νέα που πρέπει να ακούσουμε. Θα βάλω λίγο τον Φάουτσι. Συνεχίζει να μιλάει για την ανοσία. we in the next it in the we do it in the next six months, it'll in the next if on a plane and travel with other people that you Η ερώτηση είναι η εξής. Airline travel? airline travel? Τον ρωτάει δημοσιογράφος, θα υποστηρίζατε υποχρεωτικότητα στα πιστοποιητικά εμβολιασμού για να ταξιδέψει κάποιος μέσω αεροπλάνου. Και ο κύριος Φάουτσι λέει I would support that if you want to get on the plane and travel Θα υποστήριζα το αν, θέλεις, κα, αν θέλει κάποιος να μπει στο αεροπλάνο και να ταξιδέψει be... Με άλλους ανθρώπους Το τονίζει αυτό Θα πρέπει να ήσασταν εμβολιασμένοι Αυτή είναι η τοποθέτηση του κυρίου Φάουτσι say, for... Τώρα τον κάνω μια ερώτηση για τα σχολεία και τα παιδάκια

Και λέει: Για να. δεν ξέρω σε τι σχολείο πήγε, αλλά στο σχολείο που πήγα, εγώ έπρεπε να ήσουν εμβολιασμένο για τι ε, αρρώστιε που παραθέτει εδώ πέρα. Το οποίο δεν είναι ψέματα. Αυτό είναι η αλήθεια εδώ πέρα. Και λέει ότι. Η λύση που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μα είναι τα εμβόλια. Διαβάσατε του κυρίου Μόσιαλου την τοποθέτηση που έλεγε ότι τα μονοκλονικά θα πάνε μόνο στου εμβολιασμένου και όχι στου ανεμβολίαστου. Να τα αφήσω εδώ. Χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ναι, μπορώ να πω και κάτι άλλο. Έχω κάνει ένα retweet εδώ στο, στο Twitter μου και να με ακολουθήσει. Είναι Χατζιερμία. Ψάξε Χατζιερμία και ακολούθησε με στο Twitter γιατί κάνω πολλά πράγματα retweet και. Δεν μπορώ να τα επικοινωνήσω εδώ στο YouTube. Ισραήλ Ministry of Health. Από το Ισραήλ ο Υπουργό Υγεία recorded, τον έπιασε η κάμερα να λέει, to the Minister of Interior στα αριστερά, σε έναν άλλον υπουργό από τα αριστερά, ότι δεν υπάρχει καμία ιατρική ή επιδημιολογική αιτιολόγηση για το πιστοποιητικό του εμβολιασμού. It is only intended to pressure. Ο μόνο του σκοπό είναι να πιέσει the unvaccinated to vaccinate. Του ανεμβολιαστου να εμβολιαστούν. Αυτό είναι λέει ο σκοπό του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Δεν έχει λέει κάποια ιατρική ή επιδημιολογική justification. Το πιστοποιητικό του εμβολιασμού. Ο μόνο του σκοπό είναι να πιέσει του ανεμβολιαστέ να εμβολιαστούν. Επίση, να πω κάτι, ότι αυτή τη στιγμή στην συγκεκριμένη αναφορά, προφανώ δεν μπορώ να διαβάσω αυτή τη γλώσσα εδώ πέρα, έτσι είναι και από τα δεξιά προ τα αριστερά, δηλαδή δεν είναι καν από τα αριστερά προ τα δεξιά, δεν μπορώ να τη διαβάσω. Δεν γνωρίζω εάν το συγκεκριμένο ισχύει ή δεν ισχύει. Φαντάζομαι οι fact checkers θα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Αλλά για να το ανεβάζουν εδώ πέρα και να έχει 10.000 likes και 6.000 retweets, φαντάζομαι θα είναι και η αλήθεια. Εφόσον υπόθηκαν τα νέα του εξωτερικού, δεν μπορούμε να αφήσουμε οπωσδήποτε αυτό που συνέβη και να σχολιάσουμε αυτό που συνέβη το Σάββατο στι 11 Ενάτου. Το Σάββατο λοιπόν είχαμε, για όσου δεν γνωρίζουν, την έναρξη της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για ποιο λόγο είπε ότι είπε, τι συνέβη και βασικά ποιε ήταν και οι αντιδράσει από έξω. Διότι από έξω ξέρω ότι υπήρχαν έξι πορείε. Εγώ ήμουν ομιλητή σε μία από αυτέ τι πορείε. Βασικά την πορεία του κυρίου Κασιδιάρη που με κάλεσε και δεν υπάρχει περίπτωση να αρνηθώ σε, οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε όποιο με καλάει θα πηγαίνω εκεί. Ούτω ή άλλω, εγώ ξέρω ότι είμαι τη ενότητα. Αλλά έλαβα ένα email το οποίο μου κίνησε το ενδιαφέρον και πρέπει να το συζητήσουμε. Ήρθε λοιπόν ένα τηλεθεατή και μου λέει: Τέρι, σε άκουσα, κατέβηκα με πολύ δυσκολία. Δεν μα άφηναν οι αστυνομικοί να περάσουμε από πουθενά. Χρειαζόταν μόνο μηχανάκι ή με τα πόδια. Οπότε αναγκαστικά αργήσαμε να κατέβουμε στι πορείε. Και μετά πήγαμε και τα είδαμε όλα διάσπαρτα. Άλλοι ήταν στο Λευκό Πύργο. Άλλοι ήταν στο Άγραμμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Άλλοι ήταν στην Εγνατεία. Άλλοι ήταν στην Τζιμισκή. Παιδιά είχε έξι διαφορετικέ πορείε. Αντί όλοι να ενωθούν σε μία, και να έχουν μεγαλύτερο εκτόπισμα, πάλι προσπαθήσανε να διχάσουν το λαό. Φυσικά εκ των πραγμάτων δεν γινόταν να ενωθούν και κάποιε. Καλύτερα που δεν ενώθηκαν κάποιε πορείε, αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον να γίνει μια συζήτηση με όχι, όχι, με, δεν έχει σχέση με μένα αυτό. Αυτοί που διοργανώνουν τι πορείε να μπορέσουν να κάνουν κάτι πιο ωραίο και κάτι πιο μεγάλο ούτω ή άλλω κόψανε πάρα πολύ πληθυσμό. Δηλαδή, εγώ ξέρω άτομα τα οποία μου είπαν ότι θα έρθουν και τελικά δεν κατάφεραν να παρκάρουν και γυρίσανε πίσω. Γινόταν ο κακό χαμό κάτω στο κέντρο. Παρ' όλα αυτά, διέκριναν κάποιοι άνθρωποι έναν διχασμό και του ξενέρωσε αυτό. Και το καταλαβαίνω κι εγώ απόλυτα. Ούτε και εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί εδώ στο πατριωτικό το χώρο να είμαστε διχασμένοι. Όμω, θα σου πω το εξή. Όταν όλοι προσπαθούν να κάνουν το δικό του το κόμμα και όταν όλοι τοποθετούνται με κόμματα, εκεί έχουμε το λάθο. Αυτό που πρέπει να γίνει λοιπόν εδώ πέρα είναι κάτι πιο μεγάλο, κάτι πιο εθνικό. Κάτι πιο εθνικό. Όποιο θέλει την προοπτική μου βάσει αυτού, επειδή την χάνει να ξέρω πώ σκέφτεται ο κόσμο και την χάνει να γνωρίζω από, από οργάνωση όλων αυτών των πραγμάτων και γιατί έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου, μπορεί να με συμβουλευτεί. Παρ' αυτά, απαιτεί συζήτηση. Και ενότητα και δημόσιο λόγο, αλλά από του πολιτικού αρχηγού, αν θέλει, πολιτικού αρχηγού των πατριωτικών κομμάτων. Όσε φορέ έχω προσπαθήσει να κάνω κίνηση, να φέρω έναν ο οποίο θεωρείται πατριώτη και θεωρείται του πατριωτικού του χώρου και θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία, το Κινάλ και το ΣΥΡΙΖΑ είναι οι εχθροί του, μου έχουν δώσει άκυρο. Και δεν είναι ένα, είναι αρκετοί πολιτικοί αρχηγοί. Μπορεί να δει ποιου έχω φέρει στο podcast ελεύθερο, εδώ στο main κανάλι Τέρχα Τζιρεμία, ή μπορεί να πατήσει και podcast ελεύθερο στο YouTube, να βρεις το δεύτερο μου κανάλι και να κάνει και εγγραφή. Θα υπάρχει το link στο πρώτο σχόλιο από κάτω και να δει ποιοι έχουν έρθει και ποιοι δεν έχουν έρθει. Το κάλεσμα γίνεται εδώ δημόσια και όποιο θέλει παίρνει το λόγο και έρχεται. Εγώ δεν λέω ποτέ όχι σε ένα ωραίο podcast. Να μπορέσουμε να δώσουμε αξία στο κοινό να δει το κοινό εάν είναι αυτό ο άνθρωπο για να τον ψηφίσω ή για να μην τον ψηφίσω. Αλλά το να κρίνουν εμένα και να προσπαθούν να με ταμπελιάσουν και να με χαρακτηρίσουν με το να με βγάλουν ακροδεξιό και ό,τι άλλο λέει το μυαλό του. Ενώ εγώ είμαι ένα φρέσκο παιδί που δεν έχω τίποτα από όλα αυτά μέσα στο μυαλό μου. Του αντίον μπορώ να πω ότι μέχρι πριν από ένα χρόνο. Ήμουνα και ιδιώτη. Δεν ήμουνα καν πολίτη. Δεν με ενδιέφερε καν η πολιτική. Απλά πήγαινα και ψήφιζα γιατί ήξερα ότι απαγορεύεται να μην πα να ψηφίσει ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει. Αυτό. Και ψήφιζα ό,τι να είναι. Έχω ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, έχω ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Ό,τι να είναι δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνει. Δεν ήμουν καν. Δηλαδή τώρα να χαρακτηρίζουν εμένα που είμαι νέο και απλά ε, με ενδιαφέρει η αλήθεια και βαθαίνω μαθαίνοντα την αλήθεια και προσπαθώ να τη μεταλαμπαδεύσω στου άλλου, αυτό δείχνει το πόσο σάπιο είναι αυτό το σύστημα διχασμού που βιώνουμε. Οπότε κάθεσαι και σκέφτεσαι, Ποια είναι τελικά αυτή η λαγή, Ποια είναι η πραγματική λαγή. Πόση, πόσα τελικά είναι τα κεφάλια τη Λερνέα Ήδρα, που για μένα η Λερνέα Ήδρα είναι η Νέα Δημοκρατία. Πόσα κεφάλια έχουν, Αυτό το σύστημα πόσα παρακλάδια έχει. Και τελικά πόσο εύκολα αυτό το σύστημα του κάνει κουμάντο με τα λεφτά. Και εφόσον υπόθηκε αυτό, πάμε λίγο να δούμε την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, που βάζει πλέον ω το επίκεντρο τα παιδιά. Και δεν μιλάω για του υποχρεωτικού εμβολιασμού ή για του εμβολιασμού ή για όλα αυτά τα μέτρα που θέλει να κάνει πάνω στα παιδάκια. Μιλάω για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την ανεργία, γιατί είμαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανεργία των νέων. Πάμε να δούμε ποια είναι τα μέτρα που έχει να πει και να τα κρίνουμε εδώ πέρα μαζί. Αυτό σημαίνει ότι στο εξή, νέοι έω 29 ετών που δεν έχουν καμία προεπιρσία, όταν θα προσλαμβάνονται, με πλήρη απασχόληση θα ενισχύονται από την πολιτεία με έξι μήνες με 1.200 ευρώ. Στοπ. Πρέπει να το αναλύσουμε. Νέοι ανειδίκευτοι. Όχι ανειδίκευτοι που δεν έχουν ούτε ένα ένσημο. Ωραία. 29 ετών και κάτω. Είναι νομοθεσία καινούρια που θα εισάγει ο Πρωθυπουργό. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κατάρτιση, είναι νεότατος και θέλει να δουλέψει. Αυτά είναι τα δεδομένα εδώ πέρα. Θα επιβραβεύεται και είναι για πλήρη απασχόληση όμως, δηλαδή θα γίνεται πρόσληψη για πλήρη απασχόληση. Θα επιβραβεύεται με 600 ευρώ για 6 μήνες και με άλλα 600 ευρώ θα επιβραβεύεται ο εργοδότης του. 1200 ευρώ στο σύνολο. Αυτό το μέτρο, αν ρωτάς τη δική μου άποψη, είναι genius. Δηλαδή αυτός που το σκέφτηκε αυτό το μέτρο είναι genius. Γιατί? Γιατί από τη μία χτυπάει. Θα σου πω όμως το λόγο, ποιο είναι το catch. Γιατί δεν είναι όλα έτσι. Αυτό που το σκέφτηκε λοιπόν, του βγάζω το καπέλο, είναι πάρα πολύ έξυπνο. Πάμε να το αναλύσουμε και να πούμε το εξή. Έτσι προάγει την, το, το να προσλάβει ένα εργοδότη έναν ανειδίκευτο. Γιατί του δίνει 600 ευρώ επιπλέον του ανειδίκευτου, τα οποία όλοι ξέρουμε τι τα κάνουν οι νέοι τα λεφτά, δεν ξέρουν να τα χειριστούν, τα πετάνε, δηλαδή θα πάνε πάλι στην αγορά πίσω τα λεφτά τα συγκεκριμένα. Και δίνει όμω και 600 ευρώ και στον εργοδότη που σου λέει ούτε ή άλλως θα χρειαζείς ένα εξάμεινο με ένα χρόνο να τον εκπαιδεύσει, θα σε βοηθήσω επ' αυτού με ένα καλό ποσό. Αυτό είναι πολύ θετικό. Βοηθάει όντω στο να μειωθεί η ανεργία στου νέου. Οπότε βοηθάει τον, τον νέο, βοηθάει τον εργοδότη. Βασικά βοηθάει τον εργοδότη, βοηθάει και την αγορά, πώ θα κινηθεί η αγορά. Γιατί τώρα, από τσιρικά σε ο οποίο θα πιάσει, πιάσουν λεφτά στα χέρια του, θα τα δώσει όπου να είναι. Αυτό είναι δεδομένο. Σιγά-σιγά να επενδύει σε κρυπτονομίσματα ή μετοχέ ή οτιδήποτε τέτοιο, έτσι. Ή στην, στην επιμόρφωσή του. Δεν πρόκειται το κάνει αυτό. Θα πάνε πάλι τα λεφτά στο market πίσω. Οπότε είναι ένα καλό μέτρο, αν ρωτά εμένα. Πρόσεξε όμω ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό όλο είναι μια προεκλογική καμπάνια marketing και είναι μια παλαιοληθική προεκλογική καμπάνια marketing γιατί πάντα ξέραμε ότι τις, όταν είναι να γίνουν εκλογές ή χαλαρώνουν τα μέτρα ή οι αστυνομικοί δεν γράφουν ή βγαίνει ο Πρωθυπουργό και κάνει μια τοποθέτηση τέτοιου τύπου ή μειώνονται οι εφορίες. Κάτι συμβαίνει οικονομικού χαρακτήρα. Αυτά όλα είναι προεκλογικά τερτύπια. Αυτό όμω είναι πάρα πολύ άσχημο, γιατί έτσι γίνεται εξαγορά συνειδήσεων. Το μέτρο μεν είναι πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ έξυπνο, γιατί δεν το έκανε εξ αρχή. Γιατί δεν το έκανε εξ αρχή από αυτή την πανδημία και περίμενα να το κάνει τώρα. Η απάντηση είναι γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μόνο αυτό το μέτρο ήταν θετικό. Τα υπόλοιπα δεν, δεν μου άρεσαν καθόλου. Τα θα κατευθύνονται στους εργοδότες, μειώνοντας έτσι το μισθολογικό κόστος. Τα άλλα 600 θα πηγαίνουν απευθείας στο νέο και στη νέα, επιπλέον της αμοιβή του, για να ταξιοποιήσουν όπως οι ίδιοι θέλουν. Είναι μια πολιτική που πιστεύω ότι θα έχει ένα διπλό αποτέλεσμα. Οι εργοδότες θα πάψουν επιτέλους να επικαλούνται διαρκώς την έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας, ως λόγο για να μην προσλάβουν ένα νέο. Αλλά και εσείς, νέες και νέοι, θα βρείτε ένα δρόμο προς την πρώτη σταθερή και ασφαλή εργασία. Αντί να καταφεύγετε συχνά όπως συμβαίνει στην Ευκαιριακή και στη Μαύρη Απασχόληση. Την ενίσχυση της αεροδρομίας των νέων αφορά και η δεύτερη απόφασή μας. Από το 2022 οι επιδοτούμενες καινούριες θέσεις εργασίας αυξάνονται από τις 100 στις 150.000. Είναι σίγουρα Μου διέτω... Το μέτρο μέχρι στιγμή ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικό. Ήδη έχουν βρει δουλειά 80.000 νέοι άνεργοι. Και θα γίνουν και πρέπει να γίνουν πολύ περισσότεροι. Ταυτόχρονα, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα επεκτείνεται τώρα και στους 28.000 σπουδαστέ των δημοσίων ΙΕΚ. Λοιπόν, αυτό εγώ δεν το κατάλαβα ποτέ. Τι είναι το δημόσιο ΙΕΚ. Υπάρχει κάποιο δημόσιο ΙΕΚ και δεν το γνωρίζω. Πείτε μου από στα σχόλια. Η επαγγελματική κατάρτιση σταματά έτσι να είναι ο φτωχό συγγενή της τριτοβάθειας εκπαίδευσης. Όποιο παιδί φοιτεί μακριά από το σπίτι του θα ενισχύεται με χίλια ευρώ ετησίως όσο διαρκούν οι σπουδές του είτε φοιτεί σε δημόσιο ΙΕΚ είτε σε πανεπιστήμιο. Ωραία, αυτό είναι θετικό. Όποιο παιδί είναι μακριά από το σπίτι του, 1000 ευρώ σε αιτήσια βάση. Μπράβο, πάρα πολύ καλό και αυτό το μέτρο, γιατί έτσι θα πάνε οι νέοι προ την παραμεθόριο. Το οποίο το χρειαζόμαστε αυτό. Δηλαδή, δεν πρέπει όλοι οι νέοι να, να μαζεύονται στις, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι πρόβλημα αυτό. Από την άλλη, όμω, θέλω να σου πω το εξή. Όλα αυτά καλά, αλλά δεν τα βγάζει παιδιά μου τσετάκι τα λεφτά να, να μα τα δώσει. Αυτά τα λεφτά θα τα πληρώσουμε εμεί οι επιχειρηματίε. Απλά αντί να πάνε στις μεγάλες ε, κατασκευαστικές, σε Λάκτορ, Μιτιλινέο, Τέρνα, σε όλα αυτά εδώ, τα οποία είναι affiliated business με την οικογένειά του, θα πάνε λίγο στην αγορά. Αυτό συμβαίνει εδώ πέρα. Μην τρελαινόμαστε δηλαδή. Τα μέτρα όντω είναι καλά. Τα υπόλοιπα τα μέτρα δεν θα τα σχολιάσω που πάρθηκαν. Δηλαδή κάτι με γιγαμπάιτ μόνο σε εμβολιασμένου. Δεν θα το αφήσω. Δεν θα το σχολιάσω αυτό. Δεν, δεν, δεν χρειάζεται. Το καταλαβαίνει ότι έχει ήδη περπατηθεί. Δεν έχει νόημα. Αυτά είναι λεφτά τα οποία δανείστηκε ενδεχομένω. Δεν τα βγάζει από την τσέπη του, παιδιά. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτά τα χρήματα θα τα πληρώσουμε εμεί οι επιχειρηματίε, οι επαγγελματίε. Αυτό πρέπει να το έχει πολύ καλά μέσα στο μυαλό σου. Πάμε τώρα παρακάτω. Η αλήθεια πίσω από την προπαγάνδα Μητσοτάκη. Μόλις 404 εκατομμύρια τα μέτρα αντί για 3,5 δισεκατομμύρια. Αυτά τα λέει το website Αυγή. Τα στοιχεία που καταρρύπτουν τους ισχυρισμού του Κυριάκου Μητσοτάκη, ξαναζεσταμένο φαγητό και μέτρα που ευνοούν λίγους και τα υψηλότερα εισοδήματα. Άνθρακας, αποδείχθηκε ο θησαυρό. Με τα νέα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ, τη ΔΕΘ, καθώ στη συντριπτική του πλειοψηφία πρόκειται για ξαναζεσταμένο φαγητό. Από τα 3,5 δισεκατομμύρια που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό, μόνο τα 400 εκατομμύρια ευρώ είναι νέα μέτρα. Όπω σχολιάζουν οι πηγέ του ΣΥΡΙΖΑ, η εξειδίκευση από το οικονομικό επιτελείο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από την ΔΕΘ επιβεβαίωσε ότι πρόκειται στο συντριπτικό μεγαλύτερο μέρο του είτε για επανάληψη μέτρων που ισχύουν ήδη, είτε για μέτρα που παρατείνονται για ορισμένου μήνε, είτε για μέτρα που έχουν ήδη προπολογιστεί και ανακοινωθεί ξανά στο παρελθόν, με τον κυρία Κομιτσοτάκη να τα επαναλαμβάνει, ειδικότερα. Αναστολή ειδική εισφορά αλληλεγγύη των εισοδημάτων από τον ιδιωτικό τομέα το 2022. Εξαιρούνται εργαζόμενοι στο δημόσιο και συνταξιούχοι. 767 εκατομμύρια. Ήσχυε και φέτο. Έχει ήδη ανακοινωθεί και ήδη προβλεφθεί στο μεσοπρόθεσμο ω το 2022. Νούμερο 2. Μείωση κατά τρει ποσοστιαίε μονάδε των ασφαλιστικών εισφορών και το 2022. 816 εκατομμύρια. Ήσχυε και φέτο. Έχει ήδη ανακοινωθεί και έχει προβλεφθεί στο μεσοπρόθεσμο έω το 2022. Νούμερο 3. Επέκταση προγράμματο συνεργασία ω το τέλο του 2021. 50 εκατομμύρια. Ισχύει και φέτο και αυτό εδώ. Επιδότηση τη μερική απασχόληση με μείωση μισθών για του εργαζόμενου. Επόμενο. Επέκταση για τρει μήνε επιδότηση δόσεων δανείων πληγέντων από την πανδημία 48 εκατομμύρια. Παράταση του προγράμματο γέφυρα που ισχύει ήδη. Επόμενο, μείωση του ποσού επιστροφή των επιστρεπτών προκαταβολών ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων τη επιχείρηση. 660 εκατομμύρια. Ήδη είχε εξαγγελθεί το 50%. Δεν επιστρέφεται. Τώρα κάποιε κατηγορίε επιχείρησαν με πολύ μεγάλη κτλ. Πρώτο ένσημο 42 εκατομμύρια. Ο κύριο Μητσοτάκη εξήγηλε ένα πρόγραμμα του ΑΕΔ από αυτά που υπάρχουν εδώ και δεκαετίε με επιδότηση για 6 μήνε. 100 ευρώ στην επιχείρηση και 100 ευρώ στον εργαζόμενο. Αυτό είναι όλο και όλο και το παρουσίασε ω φοβερή πανέμβαση. Μάλιστα, έκανε την κουτοπονιριά να πει 1200 ευρώ για να νομίζει ο πολίτη ότι τόσο θα είναι ο μηνιαίο μισθό. Νέο μέτρο. Μισό λεπτό για να καταλάβω. Αυτό το μέτρο είναι τελικά 600 ευρώ το μήνα για 6 μήνε. Είναι 100 ευρώ στην επιχείρηση και 100 ευρώ στον εργαζόμενο, δηλαδή 1200 ευρώ. Αν είναι έτσι, να το πάρω πίσω αυτό που είπα πριν. Αν είναι έτσι και μιλάμε για 1200 ευρώ σύνολο, να το πάρω πίσω αυτό που είπα πριν γιατί αυτά είναι peanuts λεφτά. Αλλά άμα ήταν 600 και 600, αυτό το δέχομαι το μήνα, έτσι. Αν ήταν καλό αυτό το μέτρο, δηλαδή θα σκεφτόμουν και εγώ να προσλάβω άτομα στο δικό μου business, έτσι, στην Ελλάδα. Επέκταση από το ακαδημαϊκό έτος και εδώ πέρα λέει η αυγή του τάχη σούρι κανονικά, έτσι. Του τάχη σούρι κανονικά, από πάνω μέχρι κάτω, απίστευτα πράγματα. Να διαβάσω και αυτό εδώ ένα προσαρμογή έμφυα. Τα αποτελέσματα αυτή τη άσκηση που είναι σε εξέλιξη θα είναι διαθέσιμα στο τέλο του έτου. Συμπερασματικά, το άρθρο των νέων μέτρων, το μέτρων είναι 3,4 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα νέα μέτρα είναι μόνο τα 404 εκατομμύρια. Άρα, ο κύριο Μπιτζοντάξι Δε δεν εξήγηλε καμιά ουσιαστική παρέμβαση στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Πέρα από όσα ήδη εφαρμόζει και έχουν αποτύχει, ή κάποια ελάχιστα νέα μέτρα που στο μεγαλύτερο μέρο του θα ευνοήσουν λίγου. Παιδιά, πείτε μου λίγο στα σχόλια από κάτω. Είναι 600 ευρώ το μήνα εδώ πέρα, 1200 ευρώ, δηλαδή σύνολο το μήνα για 6 μήνε, ή μιλάμε για 100 ευρώ. Έτσι. Γιατί μιλάμε εδώ πέρα, Γιατί άμα είναι για 100 ευρώ, είναι σκουπίδια αυτά τα λεφτά. Τώρα θα τα, τα βγάζει μέσα σε 3 λεπτά. Αυτά για τι ε, ανακοινώσεις ανακοινώσει του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι εντυπωσιακό το πώ μπήκε με τόσο ψυχραιμία μέσα να πουλήσει τη δική του την προπαγάδα, ενώ όλοι ξέραμε τι συνέβαινε απ' έξω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολούθησε το σημερινό επεισόδιο. Πε μου την άποψή σου από κάτω στα σχόλια, πραγματικά με ενδιαφέρει. Και μην ξεχάσει να κάνει εγγραφή και στο δεύτερο μου κανάλι, πατώντα το σύνδεσμο στο πρώτο σχόλιο από κάτω. Και γενικά, όταν πάτε πάτησε και του δύο συνδέσμου, θα δει πολλά εκεί πέρα που ίσω ενδιαφέρουν. Να σε καλά, εμεί θα τα πούμε στο επόμενο. Οπωσδήποτε, smash the like button και κοινοποίησε αυτό το βίντεο να φύγει αλήθεια προ τα έξω. Τα λέμε αύριο, για χαρά, γεια σου.